Ούρες, νεύρα και ταλαιπωρία περίμεναν σήμερα τους φορολογούμενους που βρέθηκαν σε τράπεζες και φορείες για να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες. Για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας απομένουν άλλες 2 εργάσιμες ημέρες έως τις 31 Δεκεμβρίου, που όλοι όμως είναι εκείνοι που καταθέτουν τις πινακίδες των οχημάτων τους καθώς αδυνατούν να τα καταβάλουν. Θέλω να παραδώσω πινακίδες. Εγώ δεν υπάρχει λόγος να πληρώνω τόσα λεφτά. Περιμένω 2 ώρες το λιγότερο. Για να περάσουν, να αφήσουν τις πινακίδες και να μου σφραγίσουν την αίτηση. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω και να τις παραδώσω. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν τυπωθεί περίπου 5 εκατομμύρια ειδοποιητήρια πληρωμής. Ωστόσο, έχουν εξοφληθεί μόλις το 45% με 50%. Το κόστος για το σήμα πλέον το θεωρείτε δυσβάσταχτο. Πείτε μας λίγο. Βέβαια, δυσβάσταχτο. Πάρα πολύ ακριβά τα τέλη. Εργάζομαι άλλα 6,5 εκατοστάρια το μήνα και δεν βγαίνουμε, 2 παιδιά έχουμε. Προς το παρόν, από τα τέλη κυκλοφορίας, τα δημόσια ταμεία έχουν εισπράξει 500 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά έσοδα που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν αποκλείεται από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση καταβολής των τελών κυκλοφορίας λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Από την κατάργηση των αυτοκόλλητων σημάτων υπολογίζεται πως θα εξοικονομηθούν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Την περσινή χρονιά και ως τις αρχές του 2012 είχαν κατατεθεί περισσότερες από 365.000 πινακίδες οχημάτων. Φέτος, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, οι καταθέσεις πινακίδων έχουν αυξηθεί κατά 15%. Βέβαια, τις παραδώσεις δεν τις κάνω. Για ποιο λόγο θέλω να παραδώσω τις πινακίδες, τι να τις κάνω? Αφού το αυτοκίνητο δεν μπορώ να το κυκλοφορήσω, τα τέλη είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν βγαίνουμε με τίποτε, οικογένεια έχουμε, προτεραιότητα έχει το ρεύμα, το φαγητό και μετά η μετακίνηση. Αυτά. 2 εργάσιμες ημέρες Παρασκευή και Δευτέρα απομένουν για τις συναλλαγές στις εφορίες, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλούνται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ.